το πύρινο μέτωπο καίει ανεξέλεγκτα ανάμεσα στην Κύρκη και τη συχοράχη του Εύρου σήμερα το μεσημέρι. Οι φλόγες υψώνονται πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος. Σε άλλο σημείο επί της Εγνατίας οδού, Ρουμάνοι πυροσβέστες που έχουν έρθει για να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνει πυροσβεστική, οι εθελοντές και ο στρατός στον Εύρο, που η φωτιά καίει για 5ο 24ωρο. Στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης αντιμετωπίζονται ενεργά μέτωπα στις περιοχές Πετρωτά, Πέραμα και Μεσημβρία και σε αυτήν που εκδηλώθηκε στο δάσος Δαδιάς, στις περιοχές Νύψα και Εσίμη. Διάσπαρτες εστίες φωτιάς έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο μέτωπο 15 έως 20 χιλιόμετρων που κατευθύνεται προς τη Ροδόπη. Με τους κατοίκους στις περιοχές Κασιτέρα και Κιζάρη να καλούνται λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι να εκενώσουν άμεσα προς άπες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μήνυμα του 112 είχε σταλεί και στους κατοίκους των χωριών Πέραμα, Ατάρνη, Πετρωτά και Μαρόνια στη Ροδόπη να απομακρυνθούν προς Κομοτηνή. Ο νομός εξάλλου μετρά ήδη πληγές από δύο άλλες πυρκαγιές που ξέσπασαν τα προηγούμενα 24ωρα σε αγροτοδασικές περιοχές των Μίσχο Ροδόπης και στην Άνω Δροσίνη, καταπίνοντας σπίτια και περιουσίες. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο ενώ ήταν σε ύφεση μέχρι και σήμερα το πρωί, από το απόγευμα με τους ισχυρούς ανέμους, αυξήθηκε η έντασή του και καίει ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή προς το χωριό Γρατινή. Την ίδια ώρα, τεράστιες είναι οι καταστροφές στην χλωρίδα του Εύρου από την φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από το άλλοτε καταπράσινο δάσος της Κύρκης. Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό, 1.200 κυψέλες, 910 μικρό σώμα ζώα, 8 αγελάδες και πάνω από 50 πυμνιοστάσια έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Στον Εύρο η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται για πέμπτη μέρα. Αν και στην Αλεξανδρούπολη η εικόνα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες φωτιάς κατά μήκος όλων των χωριών δυτικά του νομού, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη από το πρωί για να τυθασευτούν και να σβήσουν τα πυρηνά μέτωπα της Δαδιάς, της Μελίας, της Λεπτοκαριάς και της Ικοράχης. Με στόχο να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς της Δαδιάς προς τα δυτικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή των εθελοντών και των τοπικών αρχών δημιουργούν πυρετοδός αντιπυρικές ζώνες, ώστε να σταματήσει η επέλαση του πυρηνού μετόπου. Η Δαδιά αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη η έκταση της φωτιάς. Δυστυχώς καταστρέφει ό,τι πέρσι μπορέσαμε και το διασώσαμε. Γι' αυτό οφείλεται ότι δεν έχουμε επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι πάει και σε άλλες εστίες φωτιών. Γι' αυτό καθιστά πολύ δύσκολο την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνολικά 16 οικισμοί εκενώθηκαν χθες με χιλιάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τα σπίτια τους και να μεταφέρονται στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ σήμερα το μεσημέρι, μήνυμα του 112 εστάλει και στους κατοίκους των περιοχών Κύλα και Μελία να απομακρυνθούν προς Φέρες.